Η ιστορική επέτειος της απελευθέρωσης της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό την 23η Μαρτίου του 1821 εκπέμπει διαχρονικώς, ιδίως δε υπό την σημερινή πολλαπλώς κρίσιμη συγκυρία, και το εξής διπλό μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα αφορά την έννοια της ελευθερίας. Στις 23 Μαρτίου του 1821 εδώ στην Καλαμάτα συνήλθε η Μεσσηνιακή Σύγκλητος, το πρώτο συλλογικό όργανο των επαναστατημένων Ελλήνων, η οποία απίθυνε έκκληση προς ευρωπαϊκούς λαούς υπέρ της ελευθερίας των υπόδουλων Ελλήνων. Σε αυτή την έκκληση διευκρινιζόταν ότι για μας, τους Έλληνες, η ελευθερία δεν είναι απλώς και μόνο ένα δικαίωμα. Είναι αρχή και αξία υπαρξιακή, γιατί είναι αναποσπάστως συνδεδεμένη με την ίδια την υπόσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό από εδώ, την Καλαμάτα σήμερα, εμείς οι Έλληνες, υπόρους αραγούς ενότητας, αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι, δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε την ελευθερία μας εναντί ουδήποτε θα διανοείται να την επιβουλευθεί. Αλλά αυτή την ελευθερία, σήμερα ιδίως, εμείς την υπερασπιζόμαστε για κάθε άνθρωπο, ακόμα και πέρα και έξω από τα σύνορά μας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια, όπου εδώ πρέπει να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο, ιδίως εν όψη των κρίσιμων ευρωεκλογών, όταν βλέπουμε ότι αναφύονται μορφώματα λαϊκισμού, μορφώματα ρατσισμού, τα οποία επιβουλεύονται ευθέως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, σε τελική διανάλυση την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το δεύτερο μήνυμα αφορά τη γείτονα Τουρκία. Ναι, επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία. Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι κατ' ουδένα τρόπο να δεχθούμε οποιαδήποτε πρόκληση, ακόμα και αν γίνεται για λόγους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης. Πολλό μάλλον προκλήσεις οι οποίες προσβάλλουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, παραχαράσουν την ιστορία και προσβάλλουν και παραβιάζουν επίσης βάναυσα το διεθνές δίκαιο. Διαμηνύουμε δε από εδώ την Καλαμάτα προς τη γείτονα Τουρκία ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε και τη βούληση και τα μέσα να υπερασπιστούμε στο ακέραιο την εθνική μας κυριαρχία, τα σύνορά μας, το έδαφος μας, την αποκλειστική οικονομική ζώνη μας, που είναι έδαφος, σύνορα και αποκλειστική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζουμε δε προς την Τουρκία και το εξής. Η φιλία και η καλή γειτονία μπορούν να θεμελιώνονται μόνο πάνω στον πλήρη και ανυπόκριτο σεβασμό του συνόλου του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του δικαίου της θάλασσας, όπως επίσης και του ευρωπαϊκού δικαίου. Τονίζω δε ότι εμείς, ναι μεν είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Πλην όμως, όταν η ίδια δεν σέβεται το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι η ίδια η οποία υπονομεύει οποιαδήποτε θετική ευρωπαϊκή της προοπτική. Χρόνια πολλά.